Ζάκυνθο, Φιώτη, Βασιτεία και Ιωάννινα, ανοίγοντας θέσεις εργασίας. By the end of the year, already 9 of them will be finished with an investment amount of more than 100 million. So the dedicated funds to SMEs, which is now there, but you have to make use of it to have a further acceleration of implementation. This is exactly the task of my visit now. Ρευστότητα και επανεκκίνηση πραγματικής οικονομίας στο τραπέζι συζητήσεων με τον Υπουργό Οικονομικών, ανάπτυξη και ενισχύ αναδιάρθρωση τοπικής αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό. Επανεκκίνηση οδικών έργων μέχρι το Φλεβάρι, αλλά και ένταξη ακόμη περισσότερο στο έσπαστο υποδομών. Για την πορεία των συγκληματολογούμενων έργων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ιωάννης Χαν συζήτησε και με τον Πρωθυπουργό με κοινό άξονα την επιτάχυνση διαδικασιών για μεγαλύτερη απορρόφηση, ειδικά τώρα που εγκρίθηκε η άνοδος του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ευρωπαϊκά κονδύλια, εξοικονομώντας την Ελλάδα 1,5 δις επιπλέον, και με το ίδιο μήνυμα να φθάνει και από το Βερολίνο, όπου συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης με τον Γερμανό ομολογό του Φίλιπ Ρέσλερ και με Γερμανούς βιομηχανούς και επενδυτές για χάραξη δεκαετούς επενδυτικού πλάνου, εφόσον όμως υπάρξει σαφής ένδειξη ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Και η χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Εγγυήσεων με πόρους ΕΣΠΑ επισημάνθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ως ετού ανάπτυξης, όπως είναι και η σύσταση επενδυτικής τράπεζας που ανακοινώθηκε στο Βερολίνο, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μαζί βέβαια με τις απαιτήσεις Γερμανών για εξόφυση χρεών σε γερμανικές εταιρείες και δομικές αλλαγές ως προϋπόθεση επενδύσεων. The investment climate, that is, I think, a very great priority. And the tax collection system? Well, that remains a great priority, and we will continue to support the finance minister. Το μεγάλο στοίχημα των Γερμανών για την ελληνική οικονομία είναι όθηση στην ανάπτυξη ως μοναδική απάντηση απέναντι στην ύφεση.